Φρουρούμενος νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας ο δράστης του εγκλήματος στο Αστροχώρι του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη. Αν και είχε προγραμματιστεί να οδηγηθεί το μεσημέρι της Τρίτης ενώπιον του εισαγγελέα, οι γιατροί του νοσοκομείου έκριναν πως η κατάσταση της υγείας του δεν επιτρέπει τη μετακίνησή του και άρα παραμένει για νοσηλεία στο νοσοκομείο. Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, ο 64χρονος πρώην αστυνομικός σκότωσε το απόγευμα της Δευτέρας στο Αστροχώρι έναν 62χρονο χωριανό του, συγγενή του κατά πολλούς, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία. Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν πως το έγκλημα έγινε λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, όταν δράστης και θύμα συναντήθηκαν τυχαία στην επαρχιακή οδό Αστροχωρίου Μεσοπύργου, ενώ επέβαιναν στα αυτοκίνητά τους. Ο δράστης κατέβηκε από το δικό του αυτοκίνητο, διαπληκτίστηκε με τον 64χρονο και στη συνέχεια πήρε την κυνηγητική καραμπίνα από το αυτοκίνητό του και τον πυροβόλησε. Αμέσως μετά πέταξε το όπλο και τράπηκε σε φυγή. Κάτοικος του χωριού ενημέρωσε αμέσως την αστυνομία και λίγη ώρα αργότερα άνδρες της αστυνομικής διεύθυνσης Άρτας συνέλαβαν το δράστη στην ευρύτερη περιοχή. Ο άτυχος 64χρονος πατέρας τριών παιδιών μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Καλεντίνης, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Το πρωί της Τρίτης, δυνάμεις της αστυνομίας βρέθηκαν και πάλι στον τόπο του εγκλήματος, ερευνώντας και εντοπίζοντας τελικά το όπλο του δράστη, το πιστήριο του φόνου. Το δελτίο τύπου της αστυνομίας αναφέρει τα εξής. Συνελήφθη χθες 11 Οκτωβρίου το απόγευμα σε χωριό της Άρτας από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Άρτας και του Αστυνομικού Τμήματος Γεωργίου Καραϊσκάκη, 64χρονος ημεδαπός, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Ειδικότερα, όπως προέκυψε νωρίτερα, ο συλληφθής πυροβόλησε και σκότωσε με κυνηγητικό όπλο 62χρονο συγχωριανό του και ακολούθως τράπηκε σε φυγή με ιδιωτικής χρήσεως επιβατικό αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του. Αστυνομικοί, οι οποίοι έσπευσαν στον τόπο του εγκλήματος, εντόπισαν και συνέλαβαν τον κατηγορούμενο σε σημείο στην ευρύτερη περιοχή. Προανάκριση για την υπόθεση ενεργείται από το Τμήμα Ασφάλειας Άρτας, ενώ ο συλληφθής θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα πλημελιωδικών Άρτας.